Εντάχει, θέλω να τονίσω τα προβλήματα που ταλανίζουν τον ανθρώπινο κόσμο της καθημερινότητας. Τους γεωπαλαιστές, τους άνεργους και τις άνεργες. Ακρίβειες όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως το γάλα, το ψωμί, η θέρμανση, τα καύσιμα, που δίνουν να γίνουν προϊόντα πολυτελείας και ευρύτερα η επιβίωσή μας μεταμορφώνεται μέρα με τη μέρα σε μια περιπέτεια. Ήδη πολλά νοικοκυριά δυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση τη στιγμή που οδεύουν προς την καρδιά του χειμώνα. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας λαμβάνουν δυστυχώς χώρα και πολλοί συνάνθρωποι μας κάνουν τα σπίτια τους εν έτη 2022, τη στιγμή που οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας μιλούν για ανάπτυξη. Γεγονός το οποίο αποτελεί ειρωνία και ένα κακό προστατείο από το μέρος του. Η σημερινή μας συνέντευξη τύπου αποσκοπεί στο να γνωστοποιηθούν οι άκρως δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι στον χώρο φύλαξης, security. Γενικότερα, αλλά και οι άκρως αντιεργατικές, καταχρηστικές και κόντρα στην εργατική νομοθεσία συμπεριφορές της εταιρείας ESA Security Solutions, όπου είμαστε εργαζόμενοι. Και λέω είμαστε διότι δεν αναγνωρίζουμε τις άκυρες απολύσεις. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα και οι απολύσεις μας κοινοποιήθηκαν μέσω δικαστικού επιμελητή. Οι άγνωστες καταχρηστικές και αντεργατικές και κόντρα στην εργατική νομοθεσία συμπεριφορές είναι πλέον δεδομένα για τις δεδομένες για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και που πρόσφατα η Ένωση Εταιρεών Adapted, την υπονομασία Adapted, της ανέθεσε τα δύο από τα τρία τμήματα από τις δομές φιλοξενίας πολιτότητα χωρών. Επίσης έχει αναλάβει το έργο του Αεροπλημένα Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ως υπεργολάβος πλαισιώνοντας πολλά σημεία του λιμένα της πόλης μας. Ευρύτερα, οι φύλακες ασφαλείας έχουν μετατραπεί σε πολυεργαλεία, παύλα υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις το κύριο αντικείμενό τους, που είναι η ασφάλεια, η επιτήρηση των χρόνων που ασκούν τα καθηκόντα τους να έρχεται σε δεύτερη μοίρα, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιούνται ως ζυγιστές, ως χειριστές μηχανημάτων, γραμματιακή υποστήριξη, μεταφορών εμπορευμάτων και ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί όλοι μας, ούτε λίγο ούτε πολύ, επισκεπτόμαστε σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούμε αγαθά και παύλα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Οι συνάδελφοι από τα ταμεία μαζεύουν τα καροτσάκια και τα καλαθάκια τα άδεια και τα νέα πάνω από το τοποθετούν εκεί που τα βρίσκουν οι καταναλωτές. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις ασκούν τα καθήκοντά τους κάτω από αδίκουσες συνθήκες. Εκτεθειμένοι σε όποιες καιρικές συνθήκες επίσης, δίχως την ύπαρξη φυλακίου στους χώρους ευθυνών τους, με έλλειψη πόσιμου νερού και τουαλέτας, αν είναι δυνατόν αυτό να υφίσταται στην εποχή του 21ου αιώνα. Έτσι. Γιατί αυτά τα. Εδώ θα κάνω μια παρέθεση λέγοντας ως εργαζόμενος για 16 συναντά έτη στον χώρο, αυτά τα έχω συναντήσει προσωπικά. Όλα τα νοτέρω και όχι μόνο με κυριολεκτικά περιχρές απολαυές τη στιγμή που δεν αποδίδονται τα προβλεπόμενα από τις εργοδότερες εταιρείες. Υφίστανται διαφορές μηνιαίες απολαυές τη στιγμή που η εργοδότερη εταιρεία, παρόλο στην επιχειρήση που αναφέρω τώρα στη δική μας εταιρεία, την ESA Security Solutions, στην επιχειρησιακή τους σύμβαση και στον κανονισμό της εργασίας, προσδιοριζόμαστε ως εργατοτεχνίτες, αλλά αμοιβόμαστε ως υπάλληλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ δεν πρόκειται για μεμονωμένες πρακτικές και γεγονότα, αλλά για μια κατάσταση που η εργοδότη έχει διαμορφώσει ως μόνιμο καθεστώς. Το αποκόρυφωμα της απαράδεκτης τάσης εταιρείας, η ESA Security Solutions SA, είναι να αναπορβήσει τις εκδικητικές μας απολύσεις, εφαρμόζοντας τους πρόσφατους συναντεργατικούς νόμους, τη στιγμή που ως συνδικαλιστικά όργανα διεκδικήσαμε τα ανωτέρω, ενημερώνοντας την εργοδότερη εταιρεία πρωτίστως με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού τραχικού προβλημίου και τη στιγμή που δεν απαντούσαν, είναι πάγια τακτική του αυτό να συμπληρώσω, είναι πάγια τακτική των αγνών τα... και δεν προβαίνουν ούτε σε λύσεις ούτε επιλύσεις θεμάτων. Αφού λοιπόν ξεπερνούσαμε αυτό το στάδιο, προβαίναμε σε καταγγελίες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπου είναι και ο αρμόδιος φορέας για επίλυση εργατικών διαφορών. Παράλληλα, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας για τα νόμιμα εργασιακά τους δικαιώματα, όπως για τα προβλεπόμενα ωράρια εργασίας τους. Εργασίας μας, τις νόμιμες αποδοχές βάσει τριετιών, για τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να ασκούν
τα καθήκοντά τους και με βάση και με τις όποιες συνθήκες εργασίας, έτσι, ανεξαρτήτου χώρου, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σε απλά ελληνικά. Με βάση τους ίδιους νόμους και όποτε και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές, όπως ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος, η πρόεδρος και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι συνένοχοι στο έγκλημα είναι και οι κυβερνήσεις που ασκούν εξουσία διαδοχικά όλα αυτά τα χρόνια, που εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζουν λύνονται τα χέρια των εργοδοτών, που ενεργούν ασχέτοντας βάρος τους. Εξαιτίας αυτών των πολιτικών έχουν υποβαθμιστεί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι αρμόδιοι δηλαδή δημόσιοι φορείς, που θα μπορούσαν έστω και μερικώς να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε όλα όσα καταγγέλουμε. Έτσι εκφράζεται για εμάς τους εργαζόμενους η ανάπτυξη με βάση το μοντέλο που όλοι αυτοί υπηρετούν. Ανάπτυξη εντός εισαγωγικών, έτσι. Τραγικό αποτελεί το γεγονός ότι αποταθήκαμε τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο σε συνδικαλιστικούς φορείς, όπως η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος, όπου μας αγνώρισαν παντελώς, όπως και στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μας συμβούλεψαν αφενός να δείξουμε με τα μέλια για να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας, αφετέρου δεν δέχτηκαν καν να προβούν σε μία έστω ανακοίνωση συμπαράστασης που του ζητήσαμε, διότι δεν αποτελούμε μέλη τους. Δηλαδή το επικαλεστήκαν ως λόγο στο να μην κάνουν αυτή την έστω απλή ανακοίνωση συμπαράσταση. Δεν ζητήσαμε κάτι παραπάνω. Το ΕΔΕ επιχείρησε ακόμα σωματείο της εργοδότριας είναι προφανές ότι λειτουργεί για το συμφέρον της εταιρείας και όχι των εργαζομένων. Και όλα αυτά με την ανοχή των εκάστοτε κυβερνήσεων τη στιγμή που η συγκεκριμένη εταιρεία αναλαμβάνει έργα, όπως αυτό το αερολιμένα Θεσσαλονίκη, όπως προανέφερα, τη στιγμή που παραβιάζουμε τη συμπεριφορά και τις πρακτικές της εργατικής νομοθεσίας. Τονίζουμε και παράλληλα στέλνουμε το μήνυμα ότι οι ευρύτεροι αγώνες μας θα συνεχιστούν έως όπου δικαιωθούμε και δεν μας εκφοβίζουν οι τακτικές των εργοδοτών. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλα αυτά έγιναν τώρα. Γνωρίζουν τα χειρότερα για τους εργαζόμενους έρχονται, γι' αυτό και θέλουν να πνίξουν την όποια φωνή αντίστασης πριν ξεσπάσει μια νέα κρίση που όλα δείχνουν πως έρχεται. Μάται όμως προσπαθούν γιατί τα όποια σχέδιά τους θα προσπαθήσουν να μην υλοποιηθούν. Η ιδέα πωλήσεις μας δεν είχαμε να κάνουμε το κομμάτι το ότι εμείς προβαίναμε και σε καταγγελίες και διεκδικούσαμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Το χρησιμοποιούν και σαν όπλο, έτσι ώστε να εκφοβήσουν τους εργαζόμενους, τους όποιους εργαζόμενους, έχουν σκοπό να κινητοποιηθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Γιατί όταν μια εταιρεία δείχνει ότι εγώ μπορώ να απολύω συνδικαλιστές, άρα εσείς, είναι αυτό που λέμε, τα ακούει νύφη, να μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έτσι, ρίση, τα ακούει πεθερά για να τα ακούσει νύφη. Συγγνώμη, κάνω λάθος. Για εμάς, το τι θα ακολουθήσει είναι ξεκάθαρο. Συνεχίζουμε στη γραμμή της αγωνιστικής διεκδίκησης, ήδη συντονίζουμε τις δράσεις μας με άλλα σωματεία. Με υπόλοιπες υγιείς δυνάμεις και σωματεία, θα δώσουμε αγωνιστικό παρόν στο συλλαλητήριο στις 17-12 στις 12.30 στο άγραμμα Μαζιζέλου για τον νέο προπολογισμό, ενώ ήδη δρομολογούμε τις επόμενες ενέργειές μας για αυτά που καταγγέλουμε και σήμερα. Δεν παρετούμαστε. Και ούτε πρόκειται να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση. Για ανάκληση των εκδικητικών απολύσεων, για κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με διασφάλιση πλήρους και σταθερής εργασίας για όλους, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της δουλειάς, να μην εργαζόμαστε ως φύλακες και όχι ως πολυεργαλεία, με βάση τις απαιτήσεις του κάθε εργοδότη, για αποζημίωση με ευθύνη των εργοδοτών, των εξόδων μετακίνησης και από και προς το χώρο της εργασίας μας. Η σημερινή μας συνέντευξη τύπου αποσκοπεί στο να γνωστοποιηθούν οι άκρως δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όσοι εργαζόμενοι στον χώρο της φύλαξης Ιτούρη. Γενικότερα, αλλά και οι άκρως αντεργατικές καταχρήσεις και κόντρα στην εργατική νομοθεσία, συμπεριφορές στην εταιρεία ESA Security Solution. Για όσους δεν γνωρίζουν, δεν αναφερόμαστε σε ένα μικρό γραφείο φύλαξης, αλλά σε ένα μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά καιρούς την κοινή γνώμη
σχετικά με τη γιγάντωσή του και τον όγκο των κερδών του που ξεπερνά σε κύκλο εργασιών τα 50 εκατομμύρια και απασχολεί 3.500 εργαζομένους. Οι διοικητικές απολύσεις τριών εκλεγμένων συνδικαλιστικών στελεχών αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα σε αυτές τις πρακτικές της συγκεκριμένης εταιρείας. Εμείς ως σωματείο διαμαρτυρηθήκαμε και καταγγείλαμε για τις συνθήκες υγιεινής στους χώρους εργασίας και η απάντηση της εταιρείας είναι ότι δεν μπορεί να επέμβει γιατί είναι η χώρα του πελάτη της. Στους εργαζόμενους συναδέλφους μας καταφέραμε και πετύχαμε να αναγνωριστούν οι τριετίες όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία για προϋπηρεσίες πριν το 2012. Επίσης, όπως διαπιστώσαμε, μας χαρακτηρίζει ως εργατοτεχνίτες στην επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, που σημαίνει μεγαλύτερες μηνιαίες αποδοχές, το οποίο και θέσαμε στα υπόψη και της εταιρείας. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ δεν πρόκειται για μεμονωμένες πρακτικές και γεγονότα, αλλά για μια κατάσταση η εργοδοσία έχει διαμορφώσει σε de facto καθεστώς. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι εξαιτίας της ασίδωτης στάσης των μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας, χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όπου πολύ συχνά διεκδικούν ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα. Για 360 καθημερινά με ευθύνη των εργοδότριων εταιριών και των επιχειρηματιών με τους οποίους συνεργάζονται οι σεκιουριτάδες, αναγκάζονται να ασκούν καθήκοντα θηρορού, παρκαδόρου, τροχονόμου, ακόμη και χειριστής πλάστικας, ζυγολόγιο, ζυγιστής. Ακόμη και το απίστευτο να κάνουν απογραφή των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Με λίγα λόγια, οι συνάδελφοί μας είναι έρμεα στα θέλω των πελατών των εταιριών. Φυσικά για οποιοδήποτε αίσθηση σταθερότητας ούτε συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα για τις ώρες και τις ημέρες εργασίας, ούτε καν ακόμη και για τον χώρο εργασίας, όπου καλούμαστε να δουλέψουμε. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι εκτός των ευθυνών που έχουν οι εργοδότες μας, συνένοχοι στο έγκλημα είναι και οι κυβερνήσεις που ασκούν εξουσία διαδοχικά όλα αυτά τα χρόνια. Εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζουν, λύνεται τα χέρια των εργοδοτών και κάνουν ό,τι κάνουν σε βάρος μας. Εξαιτίας αυτών των πολιτικών έχουν υποβαθμιστεί και οι ελεκτικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν έστω και μερικώς να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε όσα καταγγέλνουν. Έτσι εκφράζεται για εμάς τους εργαζόμενους η ανάπτυξη με βάση το μοντέλο που όλοι αυτοί υπηρετούν. Είναι οι ίδιοι τους νόμοι πάνω στους οποίους πατάνε οι διάφοροι εργοδότες για την δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης. Με βάση αυτούς τους νόμους μετράμε 3 απολυμμένους εκλεγμένους συνδικαλιστές στον κλάδο μας. Με βάση τους ίδιους νόμους διέρχονται και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές, όπως ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Στέλνουμε το μήνυμα και σήμερα ότι δεν θα τους περάσει και ότι οι διεκόμενοι συνάδελφοί μας έχουν την πλήρη στήριξή μας. Όμως το έγκλημα δεν τελειώνει εδώ. Με έκπληξη παρατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια ότι εταιρείες όπως η ESS Security Solution μπορούν να αναλαμβάνουν έργα ως εργολάβοι φύλαξης. Ως εργολάβοι φύλαξη σε μια σειρά ευαίσθητους χώρους, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια, ενώ δεν λείπουν μια σειρά συμβόλαια που συνάπτουν με το ίδιο το κράτος. Τα συμβόλαια είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το μετρό της Αθήνας, εμβολιαστικά κέντρα, δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας σε τούτεν άσυλο και οργανισμοί κοινής ωφέλειας. Αλήθεια, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΥ και η ΝΑΡΑ. Τι κάνουν και τι έκαναν γι' αυτό, πώς επιτρέπουν και αναθέτουν τέτοια έργα σε εργοδότες που συνειδητά, συστηματικά και διαχρονικά καταπατούν την εργατική νομοθεσία και μάλιστα όταν αυτοί σε πολλές περιπτώσεις πληρώνονται από τους φόρους του εργαζόμενου λαού, ρητορικό το ερώτημα. Απέναντι σε όλα αυτά τα σωματεία τα οποία εκπροσωπούμε με εντολή των συναδέλφων μας, πήραν πολύ άρθρες πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις και καταγγελίες στο ΣΕΠΕ, με τακτικές ενημερώσεις προς συναδέλφους μας. Ακόμη και αναφορές προσήλυσης σε εργοδότερες εταιρείες. Γι' αυτό και μας τομοκοποιούν. Η στάση μας αποτελούσε ακίδα στο μάτι τους, γι' αυτό και ανέπτυξαν ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα ξεφορτωθούν. Από τη στιγμή που εκλέχθηκα πρόεδρος του Σωματείου, αρχές του Ιουλίου του 2021, η εταιρεία μου εντελώς ανέτεια και χωρίς λόγο με απομάκρυνε από τα τέλη του Ιουλίου του 2021. Στην συνέχεια αρνιόταν να με αποστολίσει στα τέλη Αυγούστου έως και αρχές Δεκεμβρίου.
γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμες φυλάξεις όπως και η ίδια επικαλέστηκε. Στην συνέχεια και πάλι με τοποθέτησε στα γραφεία της εταιρείας 22 χιλιόμετρα από τον τόπο της οικίας μου. Πάλι με μετακίνηση 22 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της οικίας μου, συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας Λαγκαδά. Και όταν τελείωσε το έργο, με ξανατοποθέτησε και πάλι στα γραφεία της εταιρείας. Όλα αυτά βέβαια είχαν απότερο σκοπό την οικονομική και ψυχολογική μου εξαθλίωση, αλλά και για να μην έχω επαφή με άλλους συναδέλφους. Στις 11 Δεκάτου του 22, και ενώ εργαζόμουν με βάρδια 8.30-4.30, με ενημέρωσα ότι εστάλλε εξώδικη δήλωση στην οικία μου ότι απολύθηκα. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλα αυτά έγιναν τώρα. Γνωρίζουν ότι τα χειρότερα για τους εργαζόμενους έρχονται. Γι' αυτό και θέλουν να πνίξουν την όποια φωνή αντίστασης πριν ξεσπάσει μια νέα κρίση. Που όλα δείχνουν πώς έρχεται. Μάτα προσπαθούν όμως. Ό,τι σχέδια και να κάνουν δεν μας πούν. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Δεν περιμένουμε από σωτήρες να λύσουν τα προβλήματά μας. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά. Η δύναμή μας βασίζεται στη δική μας οργανωμένη δράση και στην αλληλεγγύη των υπόλοιπων εργατικών σωματείων, που είδε ανταποκρίνονται μαζικά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχουμε αυταπάτες ούτε για κάποιους άλλους υποτίθεται εκπροσώπους εργαζομένων. Αναφερόμαστε φυσικά στην όποια ομοσπονδία του κλάδου μας, αλλά και το υπηρεσιακό σωματείο εργαζομένων στην εταιρεία μας. Δύο φορείς υποτίθεται των εργαζομένων, που όμως δεν βρήκαν ανταπόκριση παρόλες τις οχλήσεις μου. Για μας το από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρο. Συνεχίζουμε στη γραμμή της αγωνιστικής διεκδίκησης. Ήδη συντονίζουμε τη δράση μας και με τις υπόλοιπες υγιείς δυνάμεις του κίνημα. Θα δώσουμε αγωνιστικό παρόν στο συλλαλητήριο στις 17.12 στις 12.30 ώρα στο Άγαλο Μαγκελιζέλου για τον νέο προπολογισμό. Ενώ ήδη δρομολογούμε τις επόμενες ενέργειές μας για αυτά που καταγγέλνουμε και σήμερα. Δεν παρετούμαστε από τη διεκδίκηση. Για ανάκληση των εκδικτικών απολύσεων, για καταχώρηση λογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις του μισθού, με διασφάλιση πλήρους και σταθερής εργασίας για όλους, για μέτρα υγιεινής και ασφάλισης χώρους δουλειάς, για να εργαζόμαστε ως ιδιοκτήτες και όχι ως πολυεργαλεία, με βάση τις απαιτήσεις του κάθε εργοδότη, και τέλος για αποζημίωση με ευθύνη των εργοδοτών των εξόδων μετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας. Είμαι πρόεδρος του σωματείου, του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων Ερμή Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ιδρυθεί το 2003 και είμαι στον χώρο, στον κλάδο security από περίπου 22-23 χρόνια. Είχαμε ένα πυροτέχνημα αυτές τις μέρες, από τον τελευταίο καιρό, που ονομαζόταν έξοδος από τα μνημόνια. Είχαμε μία υπέρλαμπρη έξοδο, μία φανφάρα, και όλοι περιμέναμε ότι θα υπάρχει ένα καλύτερο αύριο για τους εργαζομένους, ένα καλύτερο μέλλον και στους μισθούς και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δυστυχώς, πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουμε όλοι και βιώνουμε τον τάφο τον άνοιξε η προπροηγούμενη κυβέρνηση με τον νόμο παροδία που υπογράφηκε απλά που έγινε νόμος απλά με την υπογραφή ενός υπουργού και με τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα, ο οποίος νόμοι οι οποίοι κερδίθηκαν με αγώνες και αίμα, συγκεκριμένα ο 1264 του 82 περί συνδικαλιστικής ασυλίας, καταργήθηκε εν μια νυχτή. Για ποιο λόγο? Γιατί ό,τι ενοχλούσε τις εργοδοτικές οργανώσεις το είχαν αφαιρέσει έτσι κι αλλιώς. Το τελευταίο αγκάθι στο λαιμό τους ήταν η συνδικαλιστική δράση και η συνδικαλιστική ασυλία. Η προστασία δηλαδή ενός εργαζόμενου να μπορεί να έχει την ελευθερία του λόγου, να μπορεί να πάρει θέση σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία, τις συνθήκες εργασίας και τις συμπεριφορές των εργοδοτών. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι όταν φυσικά άνοιξε ο ασκός του αιώλου, την επόμενη μέρα, μια νυχτή, είδαμε να απολύονται συνδικαλιστές από όλες τις εργασιακές ομάδες. Άνοιξε δηλαδή ο ασκός του αιώλου και φυσικά μπήκαμε σε μια διαδικασία όπου ο απολυμένος συνδικαλιστής θα πρέπει να ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα για να δικαιωθεί και αν δικαιωθεί.
Και αν δικαιωθεί λοιπόν, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον εργοδότη να διαπραγματευτεί την αποζημίωσή του, έτσι ώστε ή να επαναπροσληφθεί, να επανατοποθετηθεί στην εταιρεία που δουλεύει, στον εργοδότη που δουλεύει, ή αν πάρει διπλή αποζημίωση, να φύγει από τον χώρο εργασίας, να απολυθεί τελικά. Αυτό μας δηλώνει, μου δηλώνει και εμένα προσωπικά, ότι τελικά η δικαιοσύνη αποφασίζει στη χώρα μας για το αν θα επαναπροσληφθεί κάποιος ή ο εργοδότης. Έχουμε καταλύσει τα πάντα. Έχουμε καταλύσει τα πάντα. Καταδικάζουμε πάρα πολύ βροντερά, φωνάζουμε με όλη τη δύναμη που μας έχει απομείνει. Είμαστε κατά των απολύσεων, κατά των άδικων και κατακριστικών απολύσεων σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά στο δικό μας το χώρο, έχουμε δει σκηνές και έχουμε βιώσει σκηνές απείρου κάλους. Απαιτούμε από τη συγκεκριμένη εταιρεία να πάρει πίσω άμεσα χθες τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές που έχει απολύσει. Απαιτούμε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να πληρώνονται ακριβώς βάσει νομοθεσίας όλα τα νόμιμα δουλευμένα των εργαζομένων, και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε καταχρηστική και άδικη απόλυση ή συμπεριφορά εργοδότη προς εργαζόμενο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα εκ μέρους και των εργατικών σωματείων για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας και στους τρεις συναδέλφους απολυμμένους της εταιρείας SS Security και να καταγγείλουμε την επίθεση της εργοδοσίας, η οποία παίρνοντας σκούπα και φαράση σε εισαγωγικά αποφάσισε να τελειώνει μια και καλή με όλους τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που διεκδικούν και αντιδρούν απέναντι στις αυθαιρεσίες της εταιρείας, με σκοπό η ίδια να μπορέσει να συνεχίσει ανενόχλητη αλλά και να εδραιώσει το αντεργατικό πλαίσιο που εφαρμόζει. Οι συγκεκριμένες απολύσεις αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι μου πολύ συγκεκριμένα το τι έχει γίνει στον χώρο δουλειάς. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε σε αυτό. Αλλά αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, ούτε μας εκπλήσουν. Αντίθετα, αποτελούν μέρος μιας σταθερής και συντονισμένης επίθεσης κράτους και εργοδοσίας απέναντι στα δικαιώματα και στη ζωή γενικότερα όλων των εργαζομένων. Ο νόμος Χατζηδάκη αλλά και όλοι οι προηγούμενοι αντεργατικοί νόμοι αποδεικνύεται πλέον στην πράξη ότι δεν ήταν τίποτε άλλο από όπλα στη φαρέτρα της εργοδοσίας απέναντι στο εργατικό κίνημα, απέναντι σε όσους αντιδρούν στους χώρους δουλειάς, σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και δεν δέχονται να ζήσουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι. Τα παραδείγματα αυξάνονται και πληθαίνονται καθημερινά με συνδικαλιστές, εκλεγμένους σε πρωτοβάθμια σωματεία όπως είναι και οι συνάδελφοι, ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοί τους μέσα στον χώρο δουλειάς, ανθρώπους που βγήκαν μπροστά στον αγώνα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, να χάνουν τις δουλειές τους, γιατί πολύ απλά χαλάνε τα σχέδια της εργοδοσίας. Η απόλυση εδώ των τριών εργαζομένων, η απόλυση των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, αλλά και άλλες τόσες και τόσες περιπτώσεις πανελλαδικά, αναδεικνύουν την προσπάθεια τρομοκρατίας και φήμωσης των εργατών. Θέλουμε και σήμερα από αυτή τη συνέντευξη τύπου να κάνουμε ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσπάθεια να βάλουν στο χέρι τους εργάτες θα πέσει στο κενό. Ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να στερήσει το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται, να διεκδικούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, δουλειά με δικαιώματα κτλ. Τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με τους αγώνες και το αίμα των εργατών δεν θα τα χαρίσουν. Η προσπάθειά τους θα πέσει στο κενό. Στις συγκεκριμένες απολύσεις θα απαντήσουμε όπως πολύ καλά ξέρουμε. Ο αγώνας των εργαζομένων για κατοχύρωση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων τους δεν θα σταματήσει. Ο αγώνας για να επιστρέψουν τη δουλειά οι απολυμμένοι θα βρει στο πλάι του σύσσωμο το εργατικό κίνημα και τους εργαζόμενους της πόλης. Η αλληλεγγύη για άλλη μια φορά θα γίνει το όπλο μας απέναντί τους. Θα φροντίσουμε να ζωντανέψουμε και να ενισχύσουμε αυτό που πραγματικά φοβούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τους εργάτες να είναι ενωμένοι και να δοκιμάζουν τη δύναμή τους. Εμείς είμαστε αυτοί που με τη σκληρική εργασία μας παράγουμε τα κέρδη τους. Εμείς είμαστε αυτοί που φέρουν εις πέρας όποιο έργο παράγουν οι εταιρείες τους. Έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτούμε, να εργαζόμαστε και να ζούμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Παραμένουμε σε αγωνιστική επιφυλακή, αρχής γενομένης και του συλλαλητηρίου στις 17 του μήνα το Σάββατο 12.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.
βάζουμε φρένο στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά μας και το εισόδημά μας και δυναμώνουμε στην ουσία αυτό το πράγμα την κοινή δράση των σωματείων. Παλεύουμε για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, το ξεσπίτωμα του λαού μέσα από τους πληστηριασμούς κτλ. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και δεν πρέπει να λείψει κανείς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ότι μόνο η ενότητα και ο κοινός αγώνας των εργαζομένων, των σωματείων, των φορέων μπορεί να φέρει νίκες και να τους φοβήσει. Γι' αυτό άλλωστε τον πολεμούν με τόσο μανία. Και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, ότι στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, κάτω τα ξερά σας, από τα συνδικάτα, από τους εργαζόμενους που παλεύουν. Όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία θα μας βρει όλους μαζί ενωμένους απέναντι και μπροστά του.